Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το ΖΑΠΕ, από το στούντιο του Delphi Economic Forum, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην πρωθυπουργό. Έχουμε, κύριε πρόεδρε, στη διάθεσή μας 40 λεπτά, το χρονόμετρο απέναντί μου είναι αμήλικτο, όπως βλέπετε, για να συζητήσουμε για την οικονομία, να συζητήσουμε επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μας φτάσει ο χρόνος. Ξεκινώ από την οικονομία που τώρα είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί από ό,τι φαίνεται η χώρα καλά τα πήγε στη μάχη με τον κορονοϊό. Και πριν πάμε στα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται η απόφαση για άνοιγμα της τουριστικής δραστηριότητας. Συμφωνείτε με αυτή την επιλογή? Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει ή που σας φοβίζει ενδεχομένως? Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει και να μας φοβίζει. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή συνθήκη, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά σε διεθνή κλίμακα. Mm-hmm. Εντούτοις, αυτό που με προβληματίζει είναι το πόσο γρήγορα περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Mm. Και προφανέστατα και πρέπει να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, προφανέστατα και πρέπει να κινήσουμε τον τροχό, να νικήσει η ζωή τον φυσιολογικό φόβο που έχουμε όλοι μας. Εν τούτης, θεωρώ ότι κάποιες προφυλάξεις θα έπρεπε να είχαμε επιμείνει, να έχει επιμείνει η κυβέρνηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις διατηρήσουμε. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο θέμα του τεστ στους επισκέπτες, το οποίο έπρεπε, κατά την άποψή μου, να επιμείνει, γιατί έτσι αρχικά έχει υποθεί ότι θα διεκδικήσει, να γίνεται με ευθύνη και των αεροπορικών εταιριών, ναι, την προηγούμενη μέρα της αναχώρησης, ναι, ώστε να μπαίνουν στο αεροπλάνο μόνο όσοι έχουν δείγμα θετικό. Αυτό θα μας είχε απαλλάξει από όλους τους φόβους και όλες τις ανησυχίες. Γιατί αν έρθουν, που ελπίζουμε να έρθουν, όσο περισσότεροι τουρίστες, προφανώς και δεν θα έρθουν 30 εκατομμύρια, αλλά να έρθουν 6-7 εκατομμύρια τουρίστες, για να πιάσουμε ένα ποσοστό έστω του τζίρου που προσδοκούν οι επιχειρηματίες, είναι προφανές ότι χωρίς ελέγχους, στα 6-7 εκατομμύρια θα έρθουν και κάποιοι οι οποίοι θα είναι μολυσμένοι. Δεν είναι. Είναι αδιαφυσβήτητο αυτό με βάση στατιστική. Mm-hmm. Αυτό μας γεννά μια ανησυχία, είναι προφανές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία βλέπω εγώ αντιφάσεις μεγάλες. Αν είπατε στην καθημερινή της περασμένης Κυριακής ότι η ύφεση προϋπήρξε του κορονοϊού, ότι δηλαδή είναι δείγμα γραφής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω πού βασίζεται αυτή την εκτίμηση, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ευθέως τουλάχιστον από τα στοιχεία των δύο τελευταίων τριμήνων. Κυρία Τρέμη, βρισκόμαστε στο Ζάπιο, σε ένα τεχνητό στούντιο. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο ντεκόρ, αν και πολύ γαλάζιο, πολύ μπλε για τα δεδομένα μας. Λοιπόν, και θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό, ο γνωστός ρώσικος μύθος του πρίγκιπα Ποτέμκιν. Το γνωρίζετε? Όπου ήθελε να παρουσιάσει στην αυτοκράτηρα Εκατερίνη ότι στην Κρυμαία έχει γίνει μεγάλη ανάπτυξη και αναδιοργάνωση και έφτιαξε στις όχθες του ποταμού Δνήπερου τεχνητά προκατασκευασμένα χωριά, σκηνικό, με φωτογραφίες, ναι, χωριών και στρατιώτες ντυμένοι χωρικοί να χαιρετάνε. Αυτό είναι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας από τότε που εξελέγει ο κ. Μητσοτάκης. Και έρχομαι στα στοιχεία. Όχι, να έρχομαι στα στοιχεία. Στοιχεία θα σας παρακαλούσα. Έρχομαι γιατί το πρώτο τρίμηνο του χρόνου που διανύουμε, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Κοιτάξτε, είναι ωραία τα ντεκόρ. Έχουμε μια σαφέστατη υποχώρηση των τουριστικών εσόδων. Είναι ωραία τα ντεκόρ, αλλά και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτό είναι διότι η ύφεση στη χώρα μας δεν ήρθε στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Η ύφεση στη χώρα μας ήρθε το τελευταίο τρίμηνο, το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Που οφείλεται πού όμως, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί. Οφείλεται στο ότι έχουμε κάμψη των εξαγωγών. Πριν πω πού οφείλεται, να το πω για να το ακούσουμε, διότι δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε τη χειρότερη απόδοση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 27. Μόλις 1% ανάπτυξη. Όχι. Εσείς αναφέρεστε στο χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα όμως με την οικονομική θεωρία, μιας και βρισκόμαστε στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και μας παρακολουθούν και οι οικονομολόγοι, για να οριστεί ότι μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση, πρέπει δύο συνεχόμενα τρίμηνα να έχει αρνητικό πρόσημο στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη με μείον 0,7 το τελευταίο τρίμηνο του 19
και με μείον 1,6 το πρώτο τρίμηνο του 20. Και αν για το πρώτο τρίμηνο του 20 υπάρχει δικαιολογία ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπήρξε το lockdown του κορονοϊού, για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 δεν υπήρχε ούτε στην χειρότερη φαντασία μας ο κορονοϊός. Άρα, ναι, λοιπόν, δεν οφείλεται στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν είχαμε μια κυβέρνηση. Έχουμε κάψει στις εξαγωγές όμως. Δεν είναι σημαντική. Μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω. Είχαμε κάψει στις εξαγωγές, αλλά είχαμε μια κυβέρνηση η οποία βασίστηκε σε μια εξαγγελία για μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια παροχημένη οικονομική πολιτική, κατά την άποψή μου. Δηλαδή στη μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι δεν δημιουργεί συνθήκες αναπτυξιακές. Αναπτυξιακές συνθήκες σε μια ρηχή οικονομία όπως η ελληνική δημιουργείς όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δίνεις τη δυνατότητα σε αυτούς που μπορούν να ξοδέψουν και να υπάρχει κατανάλωση. Είχαμε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τελευταίο τρίμηνο του 19, επειδή αυτά τα παρακολουθώ πολύ συστηματικά, όπως γνωρίζετε, κατά 1,3%. Και επίσης είχαμε και αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων κατά 14,4%. Άρα, η δυσμενής εικόνα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη συνδέεται, από τους καλά γνωρίζοντες τουλάχιστον, μπορείτε να το αμφισβητήσετε, μπορεί να έχετε άλλη προσέγγιση εσείς, κυρίως το γεγονός ότι έχουμε κάμψη των εξαγωγών, γιατί οι πελάτες μας, δηλαδή η Ευρωζώνη, ζουν σε ένα περιβάλλον ηφαισιακό εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Ναι, και άρα αυτό, σφίγγονται. Αλλά αυτό δεν συνέβη όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα, εδώ είναι ένα συνδυασμός γεγονότων. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, πράγματι η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία είχε από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Και αναφέρομαι στην περίοδο όλου του 2019 και του 2018. Το πρόβλημα λοιπόν, γιατί είχαμε ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του 2019, είναι ένας συνδυασμός γεγονότων. Μάλιστα. Και πολιτικών. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είχαμε δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική όταν κάθε χρόνο υπήρχε αυτό το μέρισμα, το οποίο είχε φτάσει κάποια στιγμή να είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και παραπάνω. Φέτος είχαμε το 1 δέκατο περίπου. Αυτό το μέρισμα όμως, το Δεκέμβρη μήνα, έδινε τη δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση, να κινηθεί χρήμα στην αγορά. Είναι μία από τις αιτίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αντί να ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες εδώ, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι έρχεται μια κυβέρνηση υποσχόμενη ότι θα δημιουργήσει μια οικονομική έκρηξη, υποσχόμενη ότι θα πάρει τη χώρα που σέρνεται, υποτίθεται, με το 1,9, ήταν λίγο το 1,9, και θα μας πάει στο 4%, και μέσα σε 6 μήνες μας φέρνει στην ύφεση, πριν έρθει ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν, καταρχάς, το πρώτο σας ερώτημα, δικαιούμαι απολύτως να λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης έφερε την ύφεση πριν τον κορονοϊό, διότι δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία της Eurostat, που ήταν το φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Σας έχω ακούσει να λέτε, να επισημαίνετε, γιατί προφανώς έχετε και αίσθηση του πολύ σοβαρού κινδύνου που εμπεριέχεται σε αυτό, ότι είμαστε μια χώρα που έχει πρόβλημα χρέους, τρέχει με 180% του ΑΕΠ, και ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω και του κορονοϊού αυτό το πράγμα να εκτοξευτεί στο 200%. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, κύριε Πρόεδρε, γιατί σημαίνει ότι στο 200% το χρέος δεν θα είναι διαχειρίσιμο. Το έχετε καθόλου σκεφτεί, σας έχει προβληματίσει, σας φοβίζει? Ήδη πήγε στο 200%, όπως καταλαβαίνετε. Διότι είχαμε μια ανατροπή εδώ στο στούντιο. Για πέστε μας. Λοιπόν, το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όλο το τελευταίο διάστημα είναι το μεγάλο της χρέος. Προφανώς προήλθε από την κρίση ελλημάτων που προέκυψε από την πολύ κακή διαχείριση που μας οδήγησε στα μνημόνια. Mm-hmm. Όταν η κυβέρνηση Καραμαλή άφησε ένα έλλειμμα κοντά στο 15%. Αυτή πιστεύετε βρήκαμε ότι ήταν η αφετηρία του προβλήματος, η διαχείριση επί κυβέρνηση Καραμαλή? Νομίζω ότι η αφετηρία του προβλήματος, θα μου επιτρέψετε να σας πω, έρχεται από πιο πριν ακόμα. Σύμφωνοι. Έρχεται από τον τρόπο. Αλλά με τον οποίο ξέφυγε. Έρχεται από τον αρκετή τρόπο και από τους όρους μέσα από τους οποίους μπήκαμε στην ΟΝΕ, χωρίς να είναι ακόμα έτοιμη η οικονομία μας να προχωρήσει. Και από τη μεγάλη φούσκα, την χρηματοπιστωτική, την εποχή του χρηματιστηρίου, αν θυμάστε, που πηγαίναμε στις παραλίες και βλέπαμε όλους τους Έλληνες να διαβάζουν κίτρινες εφημερίδες. Και ακολούθησε η πολύ κακή διαχείριση της κυβέρνησης Καραμαλή, που διόγκωσε το έλλειμμα, ακολουθώντας μια πελατειακή πολιτική, αυτή που μας οδήγησε στις παθογένειες, στις μεγάλες παθογένειες που πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Φυσικά, την όλη κατάσταση επέτεινε και η διαχείριση μετά το 2010, ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν οι θεσμοί, η Τρόικα, να επιβάλλει πολιτικές που ήταν λαθεμένες και, και παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι ήταν λαθεμένες, ότι είχαν κάνει και λάθη στους πολλαπλασιαστές της ύφεσης και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να βγούμε από όλο αυτό τον κυκαιώνα, πετυχαίνοντας μια δύσκολη συμφωνία για το χρέος. Mm-hmm. Για την αναδιάρθρωσή του. Σας φοβίζει αυτό το 200 που, που υπάρχει στον ορίζοντα, σύμφωνα με τους ειδικούς? Προφανώς και μας φοβίζει και πρέπει να μας φοβίζει. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση σε όλους τους φόβους είναι η δυνατότητα να κάνουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και να έχουμε σταθερούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή είναι η κρίσιμη απάντηση. Και άλλες χώρες με υψηλό χρέος καταφέρουν να προχωρήσουν και να επιβιώσουν, έχοντας όμως μια ανταγωνιστική οικονομία, μια παραγωγική οικονομία. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση. Στο ερώτημά σας σε σχέση με το σήμερα όμως, το αν το χρέος μας θα οδηγηθεί σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά τα οποία εμείς είχαμε συμφωνήσει στην αναδιάρθρωση που κάναμε το 2018. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε όλο το επόμενο διάστημα με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε, γιατί το χρέος τι είναι? Είναι ο αριθμητής, είναι το χρέος, ο παρονομαστής είναι το ΑΕΠ. Άρα, το ΑΕΠ λοιπόν, είναι ο παρονομαστής. Άμπραβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει το επόμενο να μεγαλώσει ο παρονομαστής, να μικρύνει το πλάσμα. Να φροντίσουμε να μην μικρύνει ο παρονομαστής ραγδαία. Αυτό είναι το κρίσιμο. Θα μικρύνει το 2020. Δεν υπάρχει βολία. Όταν κάνεις lockdown, σε όλο τον κόσμο θα μικρύνει. Το πόσο όμως θα μικρύνει και το πόσο διάρκεια θα έχει αυτή η μείωση, είναι το κρίσιμο μέγεθος. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βρεθούμε σε μία ύφεση που εξαιτίας, εγώ θα πω, της αδράνειας, της ατολμίας της κυβέρνησης να ρίξει χρήμα στην αγορά, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ταμεία του κράτους. Που περισσότερα λεφτά τώρα. Βρεθούμε σε μία ύφεση βαθύτερη. Να τα φυλάξουμε, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Αν λοιπόν βρεθούμε σε μια ύφεση βαθύτερη το 2020, θα βρεθούμε και σε πολύ μεγάλες δυσκολίες ανάκαμψης, άρα θα επιμηκυνθεί ο χρόνος ανάκαμψης το 2021. Αυτή λοιπόν η θεωρία του να φυλάξουμε τα λεφτά για πιο δύσκολες μέρες, ίσως να ήταν αληθοφανής, να το πω έτσι, μέχρι να έρθουν οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 23-9 δις για την επόμενη τριετία. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Τα λεφτά και αυτά πιστεύω... του ESM εσείς θα τα παίρνατε? Γιατί μας λένε, μας ψήνουν τώρα οι Ευρωπαίοι, λένε. Είναι πολύ συμφέρουσα. Πολύ συμφέρον αυτός ο δανεισμός. Είναι δηλαδή ουσιαστικά αρνητικό επιτόκιο. Δεν υπάρχουν μνημόνια, έτσι μας διαβεβαιώνουν. Η εξόφληση θα είναι σε βάθος δεκαετίας. Εσείς, αν ήσταν πρωθυπουργός, αυτά τα χρήματα θα τα παίρνετε? Κοιτάξτε, εγώ με τον ESM έχω μια κακή εμπειρία. και άρα θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εν τούτης, θέλω να σας απαντήσω με ειλικρίνεια, εξαρτάται από τους στόχους που θα είχα και την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Αν δηλαδή ο στόχος μου και ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας, το οποίο θα είναι πραγματικά ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες, τις οργανικές και νέες θέσεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τριπλασιασμός των μονάδων εντατικής θεραπείας, όλα αυτά, ενδεχομένως να άξιζε τον κόπο, αν οι όροι δεν ήταν μνημονιακοί όροι. Στο βαθμό όμως που ακόμα δεν έχουμε, από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και μαδάει τη Μαργαρίτα, θα πάρω, δεν θα πάρω τα λεφτά, νομίζω ότι αυτό δεν έχει λογική. Δεν έχει καθόλου λογική. Εσείς λέτε ότι θα ήταν επιφυλακτικός. Τώρα μου λέτε κάτι άλλο, ότι θα έπρεπε να τα πάρουμε. Τι από τα δύο? Σας λέω ότι θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός ως προς τους όρους, αν όμως οι όροι δεν ήταν μνημονιακοί, δεν είναι δηλαδή όπως τα υπόλοιπα δάνεια του ESM που έρχεται να γίνει η βιωσιμότητα του χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Πνευματικό Ταμείο και μπαίνει κουστούμι. Αν δεν υπήρχε αυτό, στο βαθμό που επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, διότι δεν ξέρει κάτι ο κόσμος. Τα χρήματα αυτά είναι αποκλειστικά για την υγεία, για τη δημόσια υγεία. Δεν αναφέρομαι στα 23-9. Φαντάζομαι ότι η ερώτησή σας αφορούσε τα χρήματα. Όχι, τα 3,6 με 7 δις τα του ESM. Αυτά τα χρήματα λοιπόν είναι αποκλειστικά για πόρους για τη δημόσια υγεία. Άρα, λοιπόν... Όχι μόνο και για την πρόληψη. Που σημαίνει ότι υπάρχει παραθυράκι, κατά το ρέκλικ τουλάχιστον, να διατεθούν και για την ενίσχυση της οικονομίας. Άρα λοιπόν η απάντηση μονολεκτικά είναι ότι εξαρτάται από τους όρους και ανάλογα φυσικά με τους στόχους αξιοποίησης των χρημάτων. Διότι το ζήτημα δεν είναι απένας μόνο πόρους, είναι και αν τους αξιοποιήσει σωστά.
Κύριε Πρόεδρε, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πακέτο των παροχών. Το είπαμε και πριν αυτό. Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι παρά το ότι έχετε μια πολύ φιλολαϊκή πρόταση, την ίδια στιγμή αυτό δεν βλέπουμε να αποτυπώνεται στα ποσοστά σας στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν βλέπουμε να υπάρχει αντίστοιχη απήχηση σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή την ώρα να κάνει κανείς, να κοιτάει τις δημοσκοπήσεις με βάση την πρόθεση ψήφου, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένας στους 10 πολίτες που να εκτιμούν ή να προσδοκούν εκλογές εν μέσω πανδημίας. Άρα δεν υπάρχει, αν θέλετε, και η αίσθηση ότι υπάρχει διακύβευμα αλλαγής κυβέρνησης. Υπάρχει διακύβευμα αλλαγής κυβερνητικής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν κανείς να κοιτάει τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και σε αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα δει ότι οι βασικοί άξονες της πολιτικής μας, αντιπολιτευτικής στάσης μας το προηγούμενο διάστημα, που ήταν μια στάση, αν θέλετε, λογική την περίοδο της πανδημίας. Δεν βγήκαμε στα κάγκελα όπως κάνανε προηγούμενες κυβερνήσεις να κουνάμε το χέρι, να κουνάμε το δάχτυλο. Υπήρχε υπευθυνότητα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από την πλευρά των πολιτών, θα έλεγα. Εκτιμήθηκε θετικά από τους πολίτες. Αλλά και η πρότασή μας, μέσα από το πακέτο που παρουσιάσαμε, το μένουμε όρθιοι, για την εμπροστοβαρή ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας, είναι προτάσεις οι οποίες στα ποσοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων λαμβάνουν πολύ μεγάλη στήριξη και υποστήριξη. Να σας πω κάτι άλλο, για να αλλάξουμε λίγο και πεδίο, επειδή βλέπω απέναντί μου το χρονόμετρο και ο χρόνος μας συρρυκνώνεται, όπως καταλαβαίνετε. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχετε απευθείας επικοινωνία ή έστω μέσω κάποιων διάβλων? Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα το τελευταίο διάστημα, το μέτωπο στον Εύρο, τη μάχη κατά της πανδημίας, την τουρκική προκλητικότητα και τη στρατηγική της Τουρκίας που μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι σχεδιάζει και θερμό επεισόδιο. Όλα αυτά τα κουβεντιάζετε? Έχω μια τυπική σχέση. Και... Γιατί? Είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού αυτό πάντοτε. Τι είπατε? Είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού η ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μιλάω για προσωπική σχέση. Είναι σχέσεις. Ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εγώ σας μιλώ για προσωπική σχέση. Όχι, όταν συναντιόμαστε το κλίμα είναι ευχάριστο, δεν είναι δυσάρεστο. Καλά. Αλλά δεν είμαστε φίλοι, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, δεν λέω αν είσαστε φίλοι. Και δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και εύκολα φίλοι. Αν ανταλλάσσετε άποψη. Όχι, είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού αυτό. Δεν υπάρχει σταθερή επικοινωνία και δεν υπάρχει πολιτική επιλογή σταθερής επικοινωνίας. Γιατί? Αυτό σας επαναλαμβάνω. Είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εγώ ομολογώ δηλαδή, ότι όσο εγώ ήμουν πρόθυμος, αν καταλαβαίνω καλά. Εγώ υπήρξα πρωθυπουργός με αρχηγό αντιπολίτευσης στο κύριο Μητσοτάκη. Να έχετε πιο συστηματική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, αλλά διαπιστώνετε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ανάλογη προθυμία? Δεν υπήρξε ποτέ στιγμή όπου θα σηκώσει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και δεν θα ανταποκριθεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και ομολογώ, επειδή οι ρόλοι μας αντιστράφηκαν για ένα διάστημα 3 ετών, ήταν αντίθετη η ρόλη. Ήμουν εγώ Πρωθυπουργός και ήταν αυτός ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Τότε σηκώνετε το τηλέφωνο. Θέλω να σας πω ότι η ενημέρωση στα κρίσιμα εθνικά θέματα ήταν συνεχής. Όχι, μάλλον για να είμαι ειλικρινής. Ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δεν έπαιρνα τηλέφωνο κάθε μέρα, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, ζητούσα να τον ενημερώσω, ακόμα και σε κρίσιμες καμπές. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, το κρίσιμο εθνικό θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Σε κάθε στροφή της συμφωνίας υπήρχε ενημέρωση. Και τηλεφωνική ενημέρωση και διαζώσεις ενημέρωση, τότε που ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν ακολουθούσε μια υπεύθυνη αντιπολιτευτική γραμμή σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, αλλά παρότρινε τους τσολιάδες να βγαίνουν στις διαδηλώσεις. Και τότε σας θυμίζω ότι όταν τον καλούσα στο Μέγαρο Μαξίμου, απαιτούσε να μην υπάρχει ζωντανός ήχος στις κάμερες και παίζαμε παντομήμα. Όλα για την επικοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι η ενημέρωση ουσιαστική για τις κρίσιμες κινήσεις που έκανε τότε η κυβέρνηση είχε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρέπει να έχει. Εμείς έχουμε μιλήσει 2 φορές όλες και όλες. Τότε που κάλεσε ο ίδιος στο γραφείο του. Θέλω όμως να πω, για να μην είμαι άδικος. Δεν είναι επιλογή σας, υπάρχει... κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημέρωση... το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Για να μην είμαι άδικος, θέλω να πω όμως ότι. Αυτό. Ότι λέτε ότι είναι επιλογή του Πρωθυπουργού. Ξαναρωτώ. Να μην έχετε τακτική επικοινωνία. Δηλαδή, εσείς
θα ήσασταν πρόθυμος να έχετε επικοινωνία. Θα θεωρείτε ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο? Μα προφανώς και θα ήταν χρήσιμο και απαιτείται. Αλλά δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι προφανές. Μα καταρχάς εγώ ως πρωθυπουργός κάλεσα 3 φορές το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Άλλο σας λέω. Σας μιλώ για την προσωπική επικοινωνία. Και η προσωπική επικοινωνία είναι όμως μέρος μιας στρατηγικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ο πρωθυπουργός ως πρωθυπουργός επιλέγει. Θα μοιράζεται κρίσιμες σκέψεις για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής με τα κόμματα και ιδιαίτερα με το κόμμα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησε τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει αυτό. Πώς αλλιώς να σου το πω? Μάλιστα. Και δεν είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης αυτό. Πώς να το κάνουμε? Θα ανατρέξω πάλι στην τελευταία σας συνέντευξη στην Καθημερινή. Είπατε, και χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση, ότι το στίχημα είναι να επανέλθουμε όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ως δύναμη δημιουργίας. Έχετε κάνει και θα έλεγα θαραλέα αρκετές φορές την αυτοκριτική σας για το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη εμπειρίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Είναι η περίφημη, όπως την ονομάζουν, νοοτροπία του κόμματος του 3%, η οποία συνιστά τροχοπέδι για οποιοδήποτε σχεδιασμό. Είτε μιλάμε για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, το μετασχηματισμό του, είτε μιλάμε και για το πώς θα αλλάξει, αν θέλετε, προφίλ σε ό,τι αφορά, αν βεβαίως του ανατεθεί ξανά η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι τροχοπέδι. Κοιτάξτε, κυρία Τρέμη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από 40 κύματα. Δεν είναι το κόμμα που έκανε αντιπολίτευση το 2010-2012. Είναι ένα κόμμα που ενηλικιώθηκε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για όλη την ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι σήμερα σαφώς καταλαμβάνει έναν ευρύτατο χώρο από το κέντρο και προς τα αριστερά του πολιτικού φάσματος του τόπου. Και εγώ γνωρίζω και πάρα πολλούς κεντρώους, ακόμα και δεξιούς, οι οποίοι ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Ακούω πολύ συχνά για αυτό το σύνδρομο του 3% και θέλω να σας πω ότι όσοι ασκούν αυτή την κριτική, ασκούν κριτική σε άλλο κόμμα, γιατί είναι ένα άλλο κόμμα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν σε κάθε κόμμα και προβλήματα και αιμονές και δυσκολίες. Αλλά ιδιαίτερα για τον χώρο αυτό της ανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, θα έλεγα ότι είναι και υπερβολή, το είπα σε αυτή τη συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, ότι πάντοτε είχε μία απήχηση στις ιδέες του και στις αναζητήσεις του πολύ ευρύτερη του εκλογικού ποσοστού της η ανεωτική αριστερά, πολύ ευρύτερη του 3% ο συνασπισμός ως κόμμα. Οπότε σαφώς, είναι λίγο άδικη αυτή η κριτική. Δεν κατεγράφεται σε αυτά που ονομάζουμε κόμματα εξουσίας. Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Αλήθεια, και μια και αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα, εννοώ αυτή την εικόνα, το σύνδρομο εμπεριπτώσει του 3%, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις στο εγχείρημα που εσείς θέλετε να κάνετε, δηλαδή στο οποίο θέλετε να προχωρήσετε. Πάλι χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση. Να μετασχηματιστείτε δηλαδή από κόμμα με τεράστια αναντιστοιχεία μελών και ψηφοφόρων σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Και θέλω να σας ρωτήσω αν οι λόγοι είναι αμιγώς ιδεολογικοί ή αν σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε και με κάτι πολύ πιο. Πώς να σας το πω. Πιο προσωπικό, δηλαδή με ένα power game μεσοκομματικό. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αν κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους φοβούνται ότι μπορεί να μειωθεί η επιρροή τους σε περίπτωση διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κάρολος Μάρξ, παρά τα πολλά θεωρητικά που είχε πει, είχε πει και κάτι πολύ έτσι, ανθρώπινο. Είχε πει ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Είχε πει αυτή τη φράση, την οποία τη θυμάμαι κάθε φορά. Λοιπόν, όλα αυτά που λέτε είναι ανθρώπινα. Εγώ θα, δηλαδή, και η ανάγκη των ανθρώπων να διεκδικούν περισσότερο ζωτικό χώρο, είτε σε μια οικογένεια, είτε σε ένα κόμμα. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Διακρίνω ότι αυτή τη στιγμή εντός του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας δεν υπάρχουν ουσιαστικές στρατηγικές και ιδεολογικές διαφωνίες. Υπάρχουν διαφωνίες για την τακτική, διαφωνίες για την αντιπολίτευση. Ή προσωπικά, με μία έννοια, θεωρώ ότι υπάρχει μια αγωνία για το τι θα φέρει αυτός ο μετασχηματισμός και αυτή η ανασυγκρότηση. Και ποιος θα είναι ο ρόλος κάποιων ανθρώπων που είναι διακριτός σήμερα, αλλά στο μέλλον δεν θα είναι. Σε όλα τα μεγάλα κόμματα
υπάρχουν διαφορετικές φωνές, διαφορετικές τάσεις. Είναι πολύ συλλεκτικά τα κόμματα. Πάντοτε θα υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Εγώ πιστεύω απολύτως ότι σε 1 με 2 χρόνια από σήμερα θα έχει ανασυγκροτηθεί πλήρως η εσωκομματική γεωγραφία του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχει αναδιαταχθεί και τόσο που, γιατί ξέρετε, τα γεγονότα είναι αυτά και η στάση απέναντι στα γεγονότα διατάσσουν τις πολιτικές, με βάση τις πολιτικές τοποθετήσεις των εσωτερικών των κομμάτων. Ναι. Αν αυτοί που σήμερα μοιάζουν να είναι στα αριστερά, μπορεί αύριο να είναι στα δεξιά, και αυτοί που είναι στα δεξιά, αύριο να είναι στα αριστερά. Όμως νομίζω ότι είναι μια ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ισχυρό και μαζικό κόμμα της αριστεράς. Να είναι, ναι, η καρδιά όμως, της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Θέλει και κάποιες προϋποθέσεις, κύριε Πρόεδρε. Θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σας ρωτήσω αν αισθάνεστε εν τέλει, επειδή καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να πάτε μπροστά, αν αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να αποφασίσετε με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Έχω αποφασίσει ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι μια απόφαση ηλυμένη, δεν αφορά πρόσωπα, αφορά πολιτικές. Αγαπώ και εκτιμώ όλους τους συντρόφους μου, και παλιούς και καινούριους. Όμως εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στους ηγέτες αναλογεί να παίξουν κάποια στιγμή έναν ρόλο ιστορικό και πρέπει να ξεπεράσουν τις προσωπικές αγάπες ή τους θυμούς και να προχωρήσουν μπροστά. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Επαναλαμβάνω όμως ότι χαίρομαι, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει διατυπωμένη τουλάχιστον διαφωνία ως προς στρατηγικά ζητήματα αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα με τις όποιες αναταράξεις θα προχωρήσουμε και θα πάμε μπροστά. Ναι, αλλά το μπέρδεμα εξακολουθεί να γίνεται. Δηλαδή, για τον Σωτήρη Τσιόδρα, ποιος είχε τελικά δίκιο, ο Ξανθός ή ο Πολάκης? Εσείς με ποια από τις δύο απόψεις αισθάνεστε ότι είστε πιο κοντά? Εντάξει, δεν ήταν και καμιά σοβαρή κριτική αυτή που άσκησε ο Πολάκης στον κύριο Τσιόδρα. Περισσότερο είπα ότι εγώ θα επέλεγα κάποιον άλλον αντί για τον κύριο Τσιόδρα. Εντάξει, έχει κι άλλους σοβαρούς επιστήμονες. Αλλά υπάρχει αυτό που λέτε, υπάρχει διαφωνία ως προς την τακτική, δεν θέλω να το υποβαθμίσω. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ως προς την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά σε ένα ζωντανό κόμμα αυτά δεν υπάρχουν πάντοτε. Πάντοτε υπάρχουν. Και νομίζω ότι είναι και η υγεία. Το ζήτημα είναι να δημιουργείται μια προθετική δύναμη. Αρκεί να μην λειτουργούν παραλυτικά, γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσαν, αν όχι παραλυτικά, πάντως μπλοκάροντας εξελίξεις ή καθυλώνοντας καταστάσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να μην λειτουργούν παραλυτικά. Νομίζω ότι μας δυσκολεύει λίγο όλους μας αυτή η συνθήκη της πανδημίας. Διότι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάνει το συνεδριό του και θα έχει προχωρήσει μια γενναία πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό του. Αυτή η πρωτοβουλία μένει προς ώρας στάσιμη, αλλά νομίζω ότι όλοι θα αποφασίσουμε το επόμενο διάστημα να βρούμε τον τρόπο στις παρούσες συνθήκες να προχωρήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν περιμένουν οι ανάγκες της κοινωνίας. Και η πολιτική δεν μπορεί να σχεδιάζεται σε κλειστά γραφεία, αλλά να σχεδιάζεται με βάση αυτές τις ανάγκες. Και ξέρετε, εγώ αν για κάτι θεωρώ ότι, και είναι το πιο κρίσιμο, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά πρέπει να το πούμε. 11 και 42, 41, 40. Το πιο κρίσιμο, κυρία Τρέμι, αυτή τη στιγμή. Α, μας κλέβετε χρόνο εδώ πέρα, δεν τρέχει είναι, πολύ γρήγορα. Δεν λοιπόν, είναι τα σχέδια. Για πάμε, πάμε γρήγορα τώρα. Δεν τα σχέδια. Αγχώθηκα. Το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή, ότι κινδυνεύουμε, πριν πάμε στα εθνικά να το πω αυτό, να χάσουμε μέσα σε 5 μήνες ό,τι κερδίσαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Παραλάβαμε μια ανεργία στο 29% το 2014, 26% όταν ανέλαβα εγώ πρωθυπουργός, και την παραδώσαμε στο 2017. Και κινδυνεύουμε τώρα μέσα σε 5 μήνες να ξαναπάει στο 26%. Και λόγω της πανδημίας τώρα, κύριε Πρόεδρε. Λόγω της πανδημίας και λόγω. Προσέξτε τώρα. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Όχι, μισό λεπτάκι τώρα. Ελληνικό. Μην προσπαθείτε να αθωώσετε πολιτικές. Εγώ είδα σήμερα τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ναι. Τα στοιχεία του ΟΣΑ τι δείχνουν? Ότι όλες οι χώρες του χρόνου θα έχουν ανάκαμψη σχεδόν όμοια με την πτώση του ΑΕΠ το 2020. Η Ελλάδα θα έχει τη μισή. Θα έχει λιγότερο. Γιατί? Και τι συμβαίνει? Γιατί υπάρχουν οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα του χρέους, το οποίο κουβεντιάζαμε πριν. Προφανώς. Θα ήμουν ευτυχής αν την ίδια κριτική κάνατε και σε εμάς το 2016, ότι για όλα αυτά είναι παθογένειες. Αλλά δεν φταίνε για όλα οι παθογένειες. Φταίνε και οι πολιτικές. Σας λέω λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί το 2021. Με βάση την πολιτική που ακολουθεί και με βάση το γεγονός ότι οδήγησε τη χώρα σε ύφεση πριν την πανδημία, στη δύσκολη θέση να πάρει μέτρα. Αυτό σας λέω. Για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Το 2021, τον Απρίλιο, η χώρα θα κληθεί
να καταθέσει μεσοπρόθεσμο. Το 20 υπάρχει ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει μεσοπρόθεσμο, δεν υπάρχει στόχος για πλεόνασμα. Μπορεί και το 21, μακάρι και το 21 να μην υπάρχει στόχος, αλλά για το 22 και μετά θα υπάρχουν στόχοι. Και θα κληθεί να πάρει μέτρα, διότι το έλλειμμα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί θα είναι διπλάσιο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχαμε ύφεση πριν τον κορονοϊό και αν είχε προχωρήσει εμπρός το βαρός με μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης και της πραγματικής οικονομίας. Αυτό λέω. Και αυτό που φοβάμαι δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι και θέμα, η ανεργία υπάρχουν, και τα μέτρα. Παρότι μπορούν να υποθούν πολλά ακόμα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περάσουμε στα εθνικά. Καθορισμός αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας-Ιταλίας. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι μία εξέλιξη την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε από το 2016. Σήμερα τη χαιρετίζουμε, παρότι εμείς δεν επιλέξαμε να την έχουμε το 2016. Γιατί? Επί των ημερών σας θα μπορούσε να έχει γίνει. Αυτό σας λέω. Ήταν ένα κρίσιμο εξάμηνο που μετά έγιναν δύο στραβές ταυτόχρονα. Και η Ιταλία έχασε, έχασε τα δικαιώματα αλλίες με τη Γαλλία, την πάτησε εκεί πέρα και αναδιπλώθηκε. Να σας βγάλω και να σας ξεστορίσω ευθέως, δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Είχαμε συμφωνήσει με τον Τζεντιλόνι. Μα ακριβώς τους όρους αυτούς του Τζεντιλόνι, τότε ήταν πρωθυπουργός, είχα μια πολύ καλή σχέση. Ναι, ναι. Ήταν πρώην υπουργός εξωτερικών. Ήταν όριμη συμφωνία, θα μπορούσε να έχει υπογραφεί. Και είχε ζητήσει τη δυνατότητα να ψαρεύουν οι Ιταλοί ψαράδες στα 6 έως 12 μίλια, ναι, και να πάρουμε ως βάση την οριογραμμή της υφαλοκρηπίδας της συμφωνίας του 77, η οποία δίνει επίρρεια στους οθονούς 70% και σε ένα νησάκι που είναι νότιος της Ζακύνθου 32%. Τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτζιάς, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, θα δεχτούμε τεράστια. Ο Νίκος Κοτζιάς τότε μου είπε ότι θα δεχτούμε τεράστια κριτική και επίθεση από πλευρά της αντιπολίτευσης. Α, γι' αυτό το παγώσατε. Διότι παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα στους ψαράδες και δίνουμε μικρότερη επίρρεια στα νησιά. Λοιπόν, και αυτός ήταν ο λόγος που δεν προχωρήσαμε τότε. Αλλά προσέξτε, γιατί για κάτι που εμείς δεν προχωρήσαμε τότε, σήμερα δίνουμε την έγκρισή μας στην κυβέρνηση και δεν ασκούμε κριτική όπως τα ασκούσε τότε σε εμάς η Νέα Δημοκρατία? Θα σας μιλήσουμε ειλικρινά, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και γι' αυτό ίσως. Η κυβέρνηση πάντως, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά τώρα. Η κυβέρνηση ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά? Δεν μπορεί να κυβερνάμε βάσει το αν θα τσιρίζει όχι, η αυτό η αντιπολίτευση. Ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά? Κακώς δεν το προχωρήσατε το 1996. Όχι, ακούστε. Μα, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω όμως. Υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Τότε δεν είχαμε μητροκολυμβικό σύμφωνο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη η χώρα να κινηθεί στις ράγες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Ποια είναι αυτή η στρατηγική? Να κλείσει η ΑΟΣ με την Ιταλία, ακόμα και με συμβιβασμούς, όχι κατά την άποψή μου τραγικούς. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και με την Αλβανία θα μπορούσε να κλείσει με επίρρεια 90% για παράδειγμα, γιατί αυτό ζητούν οι Αλβανοί. Ναι, αλλά δεν θυμάστε τότε τον κύριο Κουμουτσάκο τι έβγαινε και έλεγε. Θα μπορούσε, ναι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε. Να κλείσει και με την Αίγυπτο. Είναι το κρίσιμο η Αίγυπτος. Να κλείσει και με την Αίγυπτο με αντίστοιχους ενδεχομένους. Μερική συμφωνία σημαίνει εκτός του Καστελόριζου. Εκτός του Καστελόριζου ενισχύεται το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Κυρία Τρέμι, να αποφασίσουμε κοιτάξτε, κάτι. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Επιτρέψτε μου λίγο να επιμείνω σε αυτό. Δηλαδή, εάν γίνει μερική συμφωνία με την Αίγυπτο, αυτό σημαίνει ότι στα νότια της Κρήτης λύνεται το πρόβλημα και ακυρώνεται στην πράξη η τουρκολιβική συμφωνία. Απ' την άλλη, όμως, ενισχύεται το επιχείρημα για το θέμα του Καστελόριζου. Δηλαδή, κανείς πρέπει να τα σταθμίζει. Ναι. Πρέπει να τα σταθμίζει, πρέπει να πάρουν και μια απόφαση όμως. Η απόφαση αυτή, κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει να έχουμε μια εθνική γραμμή η οποία να οδηγήσει κάποια στιγμή όχι σε πόλεμο και σε σύγκρουση, αλλά να οδηγήσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης με την άλλη πλευρά. Έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Για να πας όμως στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, πρέπει πρωτίστως να εξακολουθήσει αυτή τη στρατηγική, ώστε στο τραπέζι να μην ζητάει 10 ο αντίπαλος και εσύ κανένα. Να ζητάει 10 ο άλλος, 10 και εσύ. Και να βρεθεί η χρυσή τομή με βάση το διεθνές δίκαιο. Εμείς αυτή τη στρατηγική εισηγούμαστε. Και γι' αυτό και δίνουμε, προσφέρουμε συνένεση σε επιλογές που ξέραμε ότι αν τις κάναμε εμείς η αντιπολίτευση το 2016-2017 δεν θα μας έδινε συνένεση. Όμως επαναλαμβάνω
ότι είναι και διαφορετικές συνθήκες. Γι' αυτό την προσφέρουμε τη συνένεση. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν το κάναμε εμείς τότε. Διότι δεν είχαμε την πίεση του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Και γι' αυτό δεν το έκανε και το 2005 ως το 2015 κανένας υπουργός εξωτερικών και καμιά κυβέρνηση. Δεν έκλεισε μια τέτοια συμφωνία με την Ιταλία. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να πω το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου, αν έχουμε ένα λεπτό, έχουμε ένα και 55. Πρέπει να πούμε και για 2-3 πράγματα ακόμα, πολύ σημαντικά. Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διαμορφώσουμε εθνική στρατηγική. Πρέπει αυτή η συμφωνία να οδηγήσει σε άμεση διαπραγμάτευση και με την Αίγυπτο για την διαμόρφωση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά να προχωρήσουμε τώρα. Έστω και μερική τώρα, οριοθέτηση. Ναι, βεβαίως. Μερική οριοθέτηση. Τμηματικά θα πάμε. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε τώρα όμως και στην επέκταση των 12 μιλίων στο Ιόνιο, αφού έχουμε τη συμφωνία για την ΑΟΣ, με την Ιταλία, να προχωρήσουμε στα 12 μίλια, που θα είναι προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει αν συμφωνήσουμε και με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ και το τι θα κάνουμε και στην Κρήτη. Διότι είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και δεν μπορεί να μας το αμφισβητεί η Τουρκία, απειλώντας με έρευνες εκεί όπου είναι δυνητικά η αιγυαλίτιδά μας ζώνη, η κυριαρχία μας, όχι δυνητικά η ΑΟΣ μας, αλλά τα χωρικά μας ύδατα. Για να επανέλθουμε στην τρέχουσα πολιτική, κάνετε συχνά πυκνά πρόσκληση προς το κίνημα αλλαγής και τη φόφη γεννηματά. Δηλαδή, σχεδόν θα έλεγα τώρα ότι λείπει μια καρέκλα από το στούντιο. Υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας, υπάρχει έδαφος για μια τέτοια σύγκληση, με δεδομένο ότι και στο εσωτερικό του κοινάλ ξέρουμε ότι εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Εμείς καταθέτουμε μια ειλικρινή πρόταση συζήτησης και προγραμματικού διαλόγου πάνω στο τραπέζι, όχι κάτω στο τραπέζι. Πιστεύουμε ότι η χώρα μπορεί και πρέπει να κυβερνιέται με κυβερνήσεις προγραμματικής συνεργασίας και ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ήταν αυτές που φέρανε πολλά δεινά στο παρελθόν και ενδεχομένως να φέρουν και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα είναι μια ειλικρινή πρόταση και μιας και δεν έχουμε χρόνο, ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να οργανώσετε ένα debate για να τη συζητήσουμε δημόσια. Με πολύ μεγάλη χαρά, αρκεί να βρούμε το φόρουμ που θα γίνει. Σίγουρα δεν θα είναι ένα φόρουμ με τόσο πολύ γαλάζιο. Θα έχει άλλα χρώματα. Θα έχει και πράσινο εννοείται και κόκκινο. Πήραμε παράταση. Λοιπόν, εντάξει. Ξανά στη συνέντευξή στην Καθημερινή είπατε ότι η διαπλοκή μειώθηκε μεν, αλλά είναι πιο άγρια. Καταρχάς, ποια είναι η διαπλοκή? Γιατί λέμε διαπλοκή, αλλά κανένας δεν πάει ένα βήμα παραπέρα να πει ότι εκεί συγκροτείται διαπλοκή, εκεί υπάρχει διαπλοκή. Και δεύτερον, σε τι συνίσταται αυτή η αγριότητα, μπορείτε να μας το πείτε? Εντάξει τώρα, ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι διαπλοκή. Καταρχάς, και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όχι, εγώ σας ζητώ να το πείτε συγκεκριμένα. Εγώ θεωρώ ότι είσαστε και θύμα ως δημοσιογράφος όλης αυτής της συζήτησης, διότι πιστεύω στο τέλος της ημέρας ότι οι δημοσιογράφοι επιχειρούν οι περισσότεροι, όχι όλοι, να κάνουν τη δουλειά τους και μέσα σε ένα κλίμα που έχει να κάνει με αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, οικονομικά συμφέροντα, κάνουν τους τροχονόμους στο τέλος της ημέρας. Η διαπλοκή τι είναι? Εγώ δεν αισθάνομαι ως τροχονόμος, αισθάνομαι ως παράπλευρη απώλεια. Αν ενδεχομένως, θέλετε να σας το πω αλλιώς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Αλλά τι εννοώ? Εννοώ το πολύ απλό πράγμα. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις να ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης σπαταλάνε χρήμα προκειμένου να έχουν όφελος αλλού. Αυτό είναι η διαπλοκή. Μην ψάχνουμε αυτό πολλά λοιπόν να είναι η διαπλοκή. Μην ψάχνουμε πολλά να βρούμε. Αυτό θα είναι. Θα διότι επαναξιολογούσατε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, κάποιους οποίους στοχοποιήσατε και όλα, σε σχέση την περίοδο που ήσασταν κυβέρνηση και πριν? Βεβαίως και θα το επαναξιολογούσαμε και έχουμε επαναξιολογήσει. Δεν θεωρούμε ότι τα κάναμε όλα σωστά. Θεωρώ όμως ότι η πρόθεσή μας να βάλουμε ένα τέρμα στην αυτή τη διαδικασία, την απόκτηση δηλαδή οικονομικής και ισχύως μέσα από το ξόδεμα χρήματος στα μέσα ενημέρωσης, αυτή η πρόθεση ήταν θετική και δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς δεν έγινε. Διότι και σήμερα αυτή η κυβέρνηση που τότε μας είχε ασκήσει κριτική θα βρει μπροστά της τα ίδια ακριβώς προβλήματα κάποια στιγμή. Θα τα βρει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντως, το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που υπάρχει τόσο απόλυτη ομοφωνία. Κάποια στιγμή θα σπάσει η ομοφωνία. Διότι κάποιοι θεωρούν ότι η οικονομική τους ισχύς είναι πιο σημαντική από την ψήφο των πολιτών που εκλέγουν μια κυβέρνηση. Και κάθε πρωθυπουργός αργά ή γρήγορα βρίσκεται απέναντι σε αυτή τη μοιραία στιγμή.
Κύριε Πρόεδρε, μένει να τηλεφωνήσετε στην κυρία Γεννηματά για να κάνουμε αυτό το περίφημο debate που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας αναθέτω την πρωτοβουλία, δικιά σας ιδέα ήταν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το φόρουμ των Δελφών που μας παραχώρησε. Και εγώ να ευχαριστήσω. Ήταν μια διαφορετική συζήτηση. Ελπίζω να ήταν λίγο στριμωγμένη, αλλά ελπίζω να ενδιαφέρουσα. Πολίτες που μας παρακολούθησαν αυτή η συζήτηση. Από εμάς, γεια σας. Καλό μεσημέρι.